Γκούχα από εδώ, γκούχα από εκεί. Με την πτώση της θερμοκρασίας υποδεχτήκαμε στο σπίτι μας και τα πρώτα κρυολογήματα. Ποια είναι τα βότανα τα οποία μπορούν να σου κόψουν κυριολεκτικά το βήχα, ξέρεις? Πρώτο και καλύτερο, ο ευκάλυπτος. Καταπραίνει το βήχα, ρευστοποιεί τα φλέμματα και καταπολεμά το άσθημα. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις με δύο τρόπους. Πρώτο με την εισπνοή και δεύτερο με την εντριβή. Το δεύτερο μαγικό βότανο είναι η μέντα. Χάρη στη μεθόλη που περιέχει, είναι αποτελεσματική ως αποχρεμητικό, πλενολυτικό και αντιβυχικό. Μπορεί να την πιει είτε σαν αφέψιμα, είτε να κάνεις εισπνοές στο εθέριο ελαιό της. Ένα άλλο βότανο που μπορείς να δοκιμάσεις είναι η ρίγανη. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, καρβακρόλι και θυμόλι, δοκίμασε να καταναλώσεις 3 φορές την ημέρα αφέψιμα ρίγανης. Αντί για τη ρίγανη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το θυμάρι. Επίσης, χαμομήλι και τσάι του βουνού είναι δύο βότανα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν μικρούς και μεγάλους για τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Και τέλος, το φασκόμηλο. Και αν είσαι από αυτούς που δεν έχεις χρόνο, ούτε για την παρασκευή ενός αφεψίματος, δοκίμασε το ρόφημα του χειμώνα. Το ρόφημα του χειμώνα είναι μέλι στο οποίο έχουν ενθυλακωθεί εκχυλίσματα μέντας, φασκόμηλου και θυμαριού. Ανακατεύοντας μισό κουταλάκι του γλυκού σε ένα ποτήρι ζεστό νερό, το αφέψιμά σου είναι έτοιμο να το απολαύσεις και να σε ανακουφίσει από τα συμπτώματα του κρυολογήματος. Έχεις δοκιμάσει το ρόφημα του χειμώνα? Γράψε μου στα σχόλια αν σε βοήθησε.